Και μια και εδώ ακούς τα πάντα, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε μια πολύ ιδιαίτερη ομάδα ανθρώπων δίπλα μας και εδώ στο στούντιο, μιας και προσφέρουν ένα πολύ μεγάλο έργο και θα αφήσουμε τα παιδιά. Πουλιά μου, μπορείς να συστήσεις τους καλεσμένους μας. Φυσικά, να καλησπέρισουμε λοιπόν τον Άσο και τον Πάνο που κάθονται δίπλα μου. Θα μας μιλήσουν σχετικά με το Patras CodeCamp 2018 που θα πραγματοποιηθεί από 6 με 19 Οκτωβρίου στο Post Working Space. Παιδιά, θέλετε να μας πείτε λίγο για περί τίνος πρόκειται, για τον κόσμο που μας ακούει? Εννοείται. Πουλιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Το CodeCamp γίνεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, μια συνδιοργάνωση της Intermediact και του Post for Work. Είμαστε δύο οργανισμοί που προσπαθούμε να στηρίξουμε την επιχειρηματικότητα και την τεχνολογία. Στους χώρους μας αυτή τη φορά θα έχουμε πολλά σεμινάρια προγραμματισμού. Είναι δωρεάν για το κοινό και με πολύ χαρά θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα ρεκόρ που ξεκινήσαμε πέρσι, που είναι η μεγαλύτερη διοργάνωση στα πλαίσια του Euro Code Week. Φέτος πέρσι 5 μέρες, πρόπερσι 1 και φέτος 11. Παναγιώτη, τι λες, θα το κάνουμε το ρεκόρ? Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι η τρίτη, τέταρτη φορά που ερχόμαστε στο φιλόξενο χώρο του APFM και χαιρόμαστε πάντα που είμαστε εδώ. Νάσο, για αυτό που είπες, πιστεύω θα το σπάσουμε το ρεκόρ. Δεν είναι όμως αυτό ο σκοπός το ρεκόρ. Ο σκοπός είναι να προσελκύσουμε όσο περισσότερους νέους ανθρώπους γίνεται στη τεχνολογία, στο πραγματισμό, στο να έρθουν σε επαφή με κάτι το οποίο ίσως αρχικά τους φοβίζει, αλλά δεν είναι τόσο δύσκολο αν έρθουν στην επαφή με αυτό. Ήθελα να πω δύο κουβέντες για το Euro Code Week, γιατί πολλοί ακούνε, ειδικά στις επόμενες δύο εβδομάδες ακούτε Code Week σε όλη την Ελλάδα. Είναι μια πανευρωπαϊκή προσπάθεια που γίνεται, έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια, είναι η πέμπτη ή έκτη χρονιά, όπου σε όλη την Ευρώπη γίνονται events για να προωθηθεί η τεχνολογία, ο προγραμματισμός σε όλους τους νέους ανθρώπους και κυρίως και σε παιδιά, για να φτιάξουμε τους προγραμματιστές του μέλλοντος. Όλη αυτή η προσπάθεια τη βοηθάει, υποστηρίζεται και από την Κομισιόν, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και είμαστε χαρούμενοι να το κάνουμε στην Ελλάδα, στην Πάτρα κάθε χρόνο και να γίνονται όλο και περισσότερα event. Είναι πολύ σημαντικό να δίνονται αυτές οι ευκαιρίες στους νέους για κάποιους που θέλουν να ασχοληθούν με τον προγραμματισμό και, όπως είπατε και εσείς, φοβούνται, δεν ξέρουν από πού να ξεκινήσουν. Οπότε είναι πολύ σημαντική δράση αυτή. Απλά ήθελα να σας ρωτήσω αν μπορείτε με πάρα πολύ απλά λόγια, π.χ. σε μένα που δεν έχω ιδέα από αυτόν τον χώρο, να μας εξηγήσετε τι είναι ακριβώς αυτό το δεκαήμερο, νομίζω είναι 10 μέρες, έτσι που κρατάει. 11. 6 με 11. Πάρα πολύ ωραία. 11 και υπάρχει πιθανότητα να βάλουμε και άλλη μία έξτρα μέρα. Ωραία λοιπόν. Αυτό το 12ήμερο. Δηλαδή, με πολύ απλά λόγια, να έρθει ένας φοιτητής να κάνει τι θα μάθει, τι θα δει και επίσης σε τι target group στοχεύεται. Δηλαδή, μπορεί ο κάθε απλός φοιτητής, ακόμα και από το παιδαγωγικό ή τη φιλοσοφία, να έρθει να συμμετέχει, ή πρέπει μόνο να είστε προγραμματιστές, μηχανολόγοι ή τέλος πάντων, ας πούμε, πιο πολύ επιστήμες τεχνολογίας? Αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό να κατανοηθεί είναι ότι ο προγραμματισμός δεν είναι μια δεξιότητα που την έχουν μόνο οι ηλεκτρολόγοι, οι μηχανολόγοι και οι μηχανικοί υπολογιστών. Είναι μια δεξιότητα την οποία μπορούν να την έχουν και να την αποκτήσουν στο σύνολο του πληθυσμού. Ίσα-ίσα, όποιος δεν ξέρει προγραμματισμό αναμένεται να εντάσσεται σε έναν τεχνολογικό αναλφαβητισμό. Οπότε είναι και πολύ απλό κάποιος να ενταχθεί, και εμάς μας έκανε και πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση ότι εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια σχεδόν στο σύνολο των workshop σχεδόν στις πρώτες 24 ώρες. Από τα στατιστικά μας είδαμε καταρχάς ότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό της τάξης του 45% γυναίκες, όπου είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί ο κώδικας δεν απευθύνεται μόνο στην περσόνα που έχουμε στο μυαλό μας για ανθρώπους που προγραμματίζουν, αλλά και σε σχολές όχι μόνο τεχνολογικές. Άρα, αν κάποιος θέλει να έρθει τώρα που μας ακούει και θέλει να έρθει, υπάρχουν θέσεις ακόμα?
Εδώ δυστυχώς θα στεναχωρήσουμε. Υπάρχουν πολύ λίγες θέσεις. Γι' αυτό, επειδή ακριβώς το βγάλαμε Δευτέρα του event στον αέρα και μέχρι τη Τρίτο βράδυ είχαν κλείσει σχεδόν όλα τα εισιτήρια, υπάρχουν ακόμα πολύ λίγες θέσεις. Οπότε μπείτε στο, ψάξτε στο Facebook CodeCup 2018 για να πατήσετε το link να βρείτε το εισιτήριο στο Eventbrite. Θέλω να μας πείτε την τιμή του εισιτηρίου. Είναι δωρεάν. Α, είναι δωρεάν, το είπατε στην αρχή. Σωστά. Να πούμε ότι μια στιγμούλα στο chatbox του σταθμού μας, στο site appfm.gupatras.gr, θα επισυνάψουμε το link για όποιον θέλει, γιατί καταλαβαίνω ότι κάποιος μπορεί να ακούει από το αυτοκίνητο. Ναι. Οπότε να ξέρετε ότι ό,τι θέλετε μπορείτε είτε να μας πάρετε τηλέφωνο για να ρωτήσετε κι εσείς τα παιδιά, είτε να μπείτε στο site μας appfm.gupatras.gr και από εκεί να σας εξηγήσουν όλα, μιας και έχουμε τη χαρά να τους έχουμε εδώ. Άλλωστε το event βγήκε Δευτέρα, οπότε ίσως να μην έχουν προλάβει πολύ να το δουν και τώρα που μας ακούν να τους ενδιαφέρει αυτό. Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό γενικά η συνεργασία μας με το Πανεπιστήμιο και γενικά όλα τα πανεπιστήμια της περιοχής μας. Έχουμε δει ότι επειδή ασχολούμαστε πλέον επιχειρηματικά και με συνεχή τρόπο πάνω σε αυτές τις τεχνολογίες, οι θέσεις εργασίας που προκύπτουν είναι συνεχής. Υπάρχει τρομερά μεγάλη ζήτηση σε παγκόσμιο επίπεδο, εννοείται πανευρωπαϊκό, αλλά και στην Ελλάδα πολλοί αξιόλογες εταιρείες συνεχώς προσλαμβάνουν. Οπότε ο κώδικας είναι ένα πολύ απαραίτητο και όχι μόνο απλά κάποιος απλά για να το κάνει και να ξέρει κάτι παραπάνω, για να βρει μια δουλειά και πολύ καλή μάλιστα. Είναι απαιτούμενο δηλαδή, συγγνώμη που σε διάκοψα, προσόν πλέον, το ζητάνε εταιρείες, εργοδότες. Ακριβώς. Αν μου επιτρέπεις να προσθέσω κάτι, γι' αυτό και ακριβώς διαλέγουμε κάθε χρόνο θεματικές οι οποίες είναι, πώς θα το πω, είναι καυτές, είναι σε αγορά εργασίας, είναι αυτές που τραβούν τον κόσμο, τα νέα παιδιά. Και όπως για παράδειγμα φέτος, αν δείτε τις θεματικές, κάνουμε focus στο web development, στο game development, εντάξει, προφανώς γλώσσες προγραμματισμού, στο STEM, δηλαδή το συνδυασμό τεχνολογίας, επιστήμης, μαθηματικών, πια όλα μαζί, ας πούμε, με ένα νέο τρόπο για να μάθουμε, ειδικά στα νέα παιδιά. Blockchain, ξέρετε, τεχνολογία που στηρίζεται όλα τα κρυπτονομίσματα, όπως είναι το Bitcoin. Το Bitcoin, ακριβώς. Η machine learning, δηλαδή πράγματα τα οποία είναι στην επικαιρότητα και ενδιαφέρουν τον κόσμο και τις εταιρείες. Πολύ, πολύ σημαντικό αυτό. Άρα δίνεται σαν μια προετοιμασία για το μετά, στους φοιτές, για το μετά, το τι θα ακολουθήσει όταν θα βγουν στην αγορά. Ο στόχος είναι αυτά τα workshop να ευαισθητοποιήσουν και να είναι η επαρχή για κάποιος να ασχοληθεί περισσότερο. Το σημαντικό για μας είναι η δημιουργία και η εξέλιξη της κοινότητας που έχει αγκαλιάσει τόσο την Intermediate τόσο και το POS, που μέσα στην αγκαλιά μας μπορούν να βρουν και θέσεις εργασίας και πάρα πολλά workshop και πολλά άλλα skill που μπορούν να αναπτύξουν. Εδώ πρέπει να πω κάτι σημαντικό για να μην το ξεχάσουμε. Πολλοί από τους ομιλητές, είπαμε για την κοινότητα της Πάτρας, υπάρχουν πολλές εταιρείες στην Πάτρα τεχνολογικές με τις οποίες έχουμε πολύ καλή σχέση και συνεργασία και έχουμε πολλούς ομιλητές από αυτές τις εταιρείες. Οπότε τα παιδιά, οι νέοι άνθρωποι, οι φοιτητές μπορούν να ακούσουν από ανθρώπους που έχουν δημιουργήσει τη δικιά τους εταιρεία, τη δικιά τους startup, που μπορεί να έχουν και πολύ μεγάλη διαφορά ηλικίας μεταξύ τους, εδώ που τα λέμε. Και θέλω να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τις εταιρείες, την Envy Softwork, η οποία είναι από πολύ νέα παιδιά και κάνει game development. Την E4 Capital, επίσης από πολύ νέα παιδιά, όλοι εδώ από την Πάτρα, τη Σουσούρους, τη Zen Plus και την Transifex, πολύ γνωστή εταιρεία και αυτή με βάση την Πάτρα, οι οποίοι μας έχουν στείλει ομιλητές για να μιλήσουν, να κάνουν την εισαγωγή στη τεχνολογία, αλλά και θα έχουν την ευκαιρία τα παιδιά αυτά να μιλήσουν μαζί τους και να τους ρωτήσουν ό,τι τους ενδιαφέρει. Αυτό που έχουμε παρατηρήσει σαν φοιτητές όλοι και του Ελληνικού Πανεπιστημίου, του Πατρινού και κατ' επέκταση του Ελληνικού Πανεπιστημίου, είναι ότι είναι αρκετά δύσκολη η εφαρμογή των σπουδών μας στο επιχειρήν, δηλαδή στη βιομηχανία. Οπότε πιστεύω ότι είναι μεγάλο πράγμα οι ίδιες οι εταιρείες, επειδή ζουν την καθημερινότητα και ξέρουν ακριβώς τις απαιτήσεις, να έχουν άμεση επικοινωνία με τους φοιτητές. Οπότε πραγματικά είναι μια πάρα πολύ καλή αρχή, ώστε τα παιδιά να δουν τι ακριβώς χρειάζεται από όλα αυτά που διαβάζουν και μαθαίνουν. Γιατί το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ότι όσα εργαστήρια και να κάνεις ή μαθήματα και να δώσεις, στην πράξη μαθαίνονται όλα. Ακριβώς αυτό προσπαθούμε να πετύχουμε, φέρνοντας σε επαφή όλη μας την κοινότητα με εταιρείες. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να
εκτός από την θεωρητική εκπαίδευση, ό,τι και να κάνουμε στο πανεπιστήμιο είναι πάρα πολύ καλό. Είναι όμως πολύ σημαντικό να το συνδέσουμε με τις πραγματικές δεξιότητες που κάποιος θα χρειαστεί, είτε για να επιχειρήσει μόνος του, είτε για να κάνει αυτό που θέλει. Σε αγορά εργασίας γενικά. Πολύ σημαντικά αυτά που λέτε. Να επαναλάβουμε το event για όσους δεν το ακούσανε. 6 με 19 Οκτωβρίου, Patras Code Camp 2018, στο POS Coworking Space. Να σας ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο. Αν θέλετε να προσθέσετε εσείς κάτι άλλο σχετικά με το event, κάτι που θέλετε να ακούσει ο κόσμος. Ή να μιλήσετε για την οργανωτική ομάδα, οι άνθρωποι που, που βοηθούν κάθε φορά και στείνεται όλο αυτό το δεκαήμερο. Εγώ θα μιλήσω για την Intermediact, Παναγιώτη. Και εγώ για το POS. Η Intermediact είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται στο knowledge transfer, σε soft skills, σε πράγματα της επικαιρότητας, της καινοτομίας και της τεχνολογίας. Έχουμε έρθει σε επαφή σαν εταιρείες εδώ και 3 χρόνια. Τα παιδιά δουλεύουν πολύ με ευρωπαϊκά προγράμματα, αλλά και με πρωτοβουλίες που στηρίζονται από πάρα πολύ μεγάλους οργανισμούς, όπως το Ίδρυμα της Vodafone ή η Πρεσβεία της Αμερικής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό συνεργάτης και φίλοι. Και εγώ θα πω ευχαριστώ για τα καλά λόγια του Νάσου και θα μιλήσω για το πώς συνεργάτες μας πολλά χρόνια τώρα. Είναι ένας εργατικός χώρος, ο πρώτος που δημιουργήθηκε στη Πάτρα πριν από κάποια χρόνια. Μία από τις σημαντικές κοιτίδες της τεχνολογίας, της καινοτομίας αλλά και της επιχειρηματικότητας στη Πάτρα. Έχοντας προγράμματα όπως το Precubator για να βοηθήσει φοιτητές που έχουν ιδέες να τις κάνουν πράξη, να δημιουργήσουν εταιρεία. Πάρα πολλά σεμινάρια, πάρα πολλές ωραίες ιδέες, πάρα πολλές συνεργασίες. Και ξηγούνερ 69. Να τους επισκεφτείτε. Ευχαριστούμε. Να ευχαριστήσουμε τέλος τους εθελοντές μας όμως, γιατί χωρίς αυτούς δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Στην Intermediate έχουμε πολλούς εθελοντές, πολλά παιδιά που αν δεν δίναν τον χρόνο τους δεν θα μπορούσαμε να διοργανώσουμε τέτοια event για τόσες πολλές ημέρες. Πολύ ωραία και εμείς σας ευχαριστούμε λοιπόν που αφιερώσετε το χρόνο σας σήμερα εδώ. Αν ευχηθούμε καλή επιτυχία στο event, αν και κρίνοντας από τις προηγούμενες χρονιές πήγε πολύ καλά. Οπότε... Και από τις αιτήσεις φέτος. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχόμαστε και σε ακόμα μεγαλύτερα event.